Το σενάριο αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς στη Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου εξέτασαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο διεξαγωγής της άσκησης Πυρσός 2019. Στόχος της άσκησης επιχάρτου ήταν η αντιμετώπιση και κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και την απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η άσκηση Πυρσός πραγματοποιείται κάθε χρόνο και σχετίζεται με συμβάν και στην οποία θα πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά αρκετοί συναρμόδιοι φορείς όπως ο Δήμος, η Περιφερειακή Ενότητα, η ΔΕΙΑ και η Δασική Υπηρεσία. Σε πραγματικό μάλιστα περιστατικό ενδέχεται να χρειαστεί και η εμπλοκή και η αερογή και άλλων υπηρεσιών όπως του λιμενικού σώματος ή και της αστυνομίας. Σήμερα στη συγκαταστάση υπηρεσίας μας διεξάγεται μια άσκηση επιχάρτου με την επωνυμία Πυρσός 2019. Είναι μια άσκηση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια τακτικά, κάθε μία φορά το χρόνο, αυτή την εποχή. Και σκοπός της άσκησης αυτής είναι να συγκεντρωθούν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς αντιμετώπιση μιας δασικής πυρκαγιάς που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στην περιοχή μας και με βάση κάποιο σενάριο που έχουμε συντάξει να πει ο κάθε φορέας τις ενέργειες που θα κάνει, να διαπιστώσουμε προβλήματα που πιθανόν να συναντήσουμε, να δούμε πώς θα κινηθεί ολόκληρος ο μηχανισμός προκειμένου να γίνει κατά μιας πυρκαγιάς και ιδιαίτερα όταν η πυρκαγιά αυτή είναι πλαισίων οικισμών, πλαισίων κατασκηνώσεων, πλαισίων παραθεριστικών περιοχών, ώστε να γνωρίζουμε στο μέτρο του δυνατού, γιατί οι καιρικές συνθήκες μέρα με μέρα αλλάζουν και δεν ξέρουμε τι μπορεί να επικρατεί κάθε μέρα από εδώ και μπρος, ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης αντίστοιχων πυρκαγιών εφόσον συμβούν σε πραγματικό χρόνο. Την 5η 18 Απριλίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαίδευσης του προσωπικού της, θα διεξάγει άσκηση ετοιμότητας στο πλοίο ΣΑΟΣ 2 στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Στην άσκηση, εκτός από το προσωπικό της υπηρεσίας, θα συμμετέχουν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αντικείμενο της άσκησης θα είναι η κατάσβεση πυρκαγιάς στο πλοίο και ο απεγκλωβισμός διάσωση ατόμων. Έχουν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, που είναι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων, του Δασαρχείου, της Αστυνομίας και όλων των υπόλοιπων φορέων του στρατού και συζητάμε πάνω στο υποτιθέμενο αυτό σενάριο πυρκαγιάς τι ενέργειες θα κάνει ο καθένας μας. Εντάσσεται αυτή η άσκηση στα πλαίσια της προετοιμασίας μας εν ώψη της επερχόμενης αντιπυρικής περίοδου που θα αρχίσει σε λίγες μέρες από την 1η Μαΐου και θα ακολουθήσουν φυσικά και άλλου τέτοιου είδους ασκήσεις ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι μπαίνοντας στην αντιπυρική περίοδο τη φετινή.